Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην επανελήνηση. Μια επανελήνηση σήμερα, η οποία θα συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα. Μπορούμε να θεωρήσουμε τη σημερινή εκπομπή ότι είναι πολιτική. Ορμόμενος από ένα συμβάν περισσότερο έγινε αυτή η εκπομπή, σε συνδυασμό και παράκληση προς τον καλεσμένο να το σχολιάσουμε το θέμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά πράγματα, τα οποία για μένα είναι ο τάφος της Αμφίπολης. Να καλησπέρισω το σημερινό μου καλεσμένο. Καλησπέρα, κύριε Πλεύρη. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν, πριν ξεκινήσετε, ρωμαϊκό το ψηφοδητό, έτσι? Αυτό το είπε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου. Δικαιολογείται, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου δικαιολογείται να λέει και ανακρίβειες. Το μοσαϊκό το οποίο είδαμε τελευταία με τον ψυχοπομπό Ερμή και στεφανωμένο τον αναβάτη του άρματος, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο Φίλιππος. Όλα αυτά θα ευρεθούν. Η σωστή τοποθέτηση είναι ότι θα περιμένουμε τι θα δείξει η σκαπάνη και τότε θα αποβανθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μαντίες από την αρχή. Πάντως είναι γεγονός ότι πρόκειται περί ενός αριστουργήματος. Αυτό το ψηφιδωτό, τα οποία είναι μοναδικά. Δεν υπάρχουν στην αρχαιότητα άλλοι λαοί να έχουν κάνει τέτοια ψηφιδωτά. Εμείς τα κάναμε και στη Ρώμη που είχαμε πάει, τους είχαμε γεμίσει με τέτοια ψηφιδωτά. Υπήρχαν ειδικοί καλλιτέχνες. Είναι καταπληκτικό. Βλέπεις, έχει διάφορα χρώματα. Αυτά είναι πετραδάκια, όλα πετραδάκια. Και φυσικά έχει το στεφάνι. Ο Πέτασος είναι το καπέλο του Ερμού, ο οποίος ήταν ο ψυχοπομπός. Οδηγούσε τις ψυχές στον άλλο κόσμο, στον Άδη. Αυτός ο Άδη, εδώ βλέπω σβάστηκες, της Χρυσής Αυγής είναι αυτά. Κύριε Πλεύρη, να ευχαριστήσουμε το κοντρόλ, γιατί ήταν η δική του πρωτοβουλία σήμερα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε στα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ψηφιδωτό που μας δώσατε, να έχει και ο κόσμος σε οπτική επαφή. Αυτές οι σβάστηκες που είδατε, πρέπει να ξέρετε ότι η σβάστηκα δεν είναι γερμανικό σύμβολο. Ο Χίτλερ το αντέγραψε, είναι το αρχαίο ελληνικό γαμάδιον. Το πέπλο και ο μανδύας στον οποίο εφόρει η Θεά Αθηνά είχε επάνω τα γαμάδια, δηλαδή τον Αγγελωτό Σταυρό. Στα προπύλαια της Αγίας Σοφιάς είναι γεμάτα με γαμάδια, δηλαδή με Αγγελωτό Σταυρό. Το πήραν οι Γερμανοί και το καθιέρωσαν ως σύμβολο του ναζισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αρχαιοελληνική προέλευση. Τέλος πάντων. Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πλεύρη, συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί πραγματικά φτιάχνετε ένα τεράστιο έργο. Προσφορά προς τον ελληνισμό, εγώ πιστεύω ότι είναι. Είναι το βιβλίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο όλο λέμε στον κόσμο ότι βγαίνει και βγαίνει και βγαίνει, όχι, όλο δεν συμπληρώνεται. Δεν έχουμε πει. Τελειώσαμε. Βγαίνει, κάναμε τις διορθώσεις. Πρέπει να βγει μέσα στο Νοέμβριο, θα έχουμε αυτό το βιβλίο. Είναι 700 σελίδες με καμιά 70 φωτογραφίες. Είναι μία πλήρης μελέτη για το Μέγα Αλέξανδρο, που οι διάφοροι ιστορικοί εδώ στην Ελλάδα που γράφουν για το Μέγα Αλέξανδρο αποφεύγουν συστηματικά να μας πούν ποιο ήταν το πολίτευμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν κατέκτησε τον κόσμο μόνος του. Είχε και συνεργάτες. Πρέπει να τους ξέρουμε αυτούς. Και δεύτερον, ότι είχε ένα πολιτικό σύστημα. Δεν ήταν ένα άτομο το οποίο βγήκε, μάζεψε την παρέα του και λέει πάμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Υπήρχε ένα πολιτικό σύστημα, ένα πολίτευμα, ένα καθεστώς. Δεν μας λένε ποτέ γι' αυτό. Γιατί? Διότι δεν ήταν ο δημοκράτης. Εάν ήταν ο δημοκράτης θα μας λέγανε ο μεγάλος δημοκράτης και τα λοιπά. Χίλια χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν είχαμε δημοκρατία. Τα διαγράψαμε. Πώς τα διαγράψαμε? Δεν έχουν τους αδριάντες των αυτοκρατόρων. Υπάρχουν κοσμοκράτορες, αυτοκράτορες, ο Ηράκλειος, ο Τσιμισκής, ο Νικηφόρος, ο Ιστινιανός, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Εάν πάτε στην Αθήνα και ζητήσετε μία βιογραφία του Ιουστινιανού, του Ηρακλείου, του Τσιμισκή, του Νικηφόρου, δεν υπάρχει. Γιατί? Διότι δεν φροντίζει το Πανεπιστήμιο. Γιατί? Διότι δεν φροντίζει το Υπουργείο Πολιτισμού. Και ο λόγος? Μα δεν ήσαν δημοκράτη. Συνεπώς, αφού δεν ήσαν δημοκράτη, κατευθείαν στη σιωπή. Μα κοσμοκρατορίες, αυτοκρατορίες, τις κάνανε χωρίς πολίτευμα. Είναι όπως ακριβώς κάνουν αυτοί οι εμπαθείς, οι φανατικοί, που τον πόλεμο του 1940 υπήρξαμε ο μόνος λαός στον κόσμο, ο οποίος δεν είχε ούτε πρωθυπουργό, ούτε ανώτατο άρχοντα, ούτε αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Οι Γάλλοι είχαν τον Ντεγκόλ, οι Γερμανοί είχαν το Χίτλερ, οι Ιταλοί, το Μουσολίνι, οι Ρώσοι, το Στάλιν, οι Εγγλέζοι, το Τζόρτζι. Εδώ όχι, δεν είχαμε. Ο λαός. Εδώ ο λαός. Αυτά είναι για τους φανατικούς.
Ας πούμε όμως, γιατί μας έχει ρωτήσει ένας φίλος για τις πυραμίδες, εάν διαβάσετε τη θρακολογία του Αντώνη Καψή, θα δείτε τι συνέβη με τις πυραμίδες, που και οι ελληνικές, όπως τις χρονολόγησε η Ακαδημία και συγκεκριμένα ο ακαδημαϊκός Θεοχάρης, οι ελληνικές πυραμίδες που τις κρύβουν και τις έχουν μισοκαταστρέψει, είναι αρχαιότερες των Αιγυπτιακών, τις οποίες τις έκαναν και οι Έλληνες εκεί. Εάν διαβάσετε τα βιβλία που σας ανέφερα, αλλά και άλλα βιβλία, θα δείτε ότι οι Φαραώ ήσαν Έλληνες. Δηλαδή, ακούμε ο Άμασης. Ο Άμασης. Τι ήταν ο Άμασης? Ένας ανθοπόλης. Έλληνας ήταν και έγινε Φαραώ. Δυστυχώς μας έχουν παραπλανήσει, μας έχουν εξαπατήσει στην εκπαίδευση, στραβώνουν τα παιδιά μας με την δύναμη των τάχα ισχυρών πνευματικά ξένων λαών, που ήσαν ουσιαστικά πνευματικά ανύπαρκτοι. Δεν είχαν τέχνη, δεν είχαν φιλοσοφία, δεν είχαν λογοτεχνία. Ας πούμε, ας μας πει κάποιος ένα έργο, ένα δράμα από τους αρχαίους Αιγυπτίους. Το δράμα εκ του Δρό έχει την τραγωδία Τράγωνο Δί, η οποία περιγράφει φοβερά πράγματα, την κωμωδία Κόμωσο Δί, αστεία πράγματα και πολλές άλλες διαιρέσεις. Κλαυσιγέλωτας, πότε γελάς, πότε κλαις, Ιαμβί, χίλια δύο πράγματα. Ας μας πούνε ένα έργο κωμωδία, ας πούμε μια κωμωδία. Από τους Πέρσες, από τους Μίδους, από τους Χεταίους, από τους Χαλδαίους, από τους Αιγυπτίους, από τους Εβραίους. Δεν υπάρχει. Ας μας πούνε μια τραγωδία από αυτούς τους λαούς. Δεν υπάρχει. Δεν είχαν οι άνθρωποι τέχνη. Ήσαν λαοί κατώτεροι. Δεν είχαν φιλοσόφους. Δεν είχαν επιστήμονες. Τι είχαν? Αρχηγούς θρησκειών. Τέλος πάντων, ας έρθουμε στο. Ναι, να συνεχίσουμε λιγάκι στο 2-10-36-05-305. Πάρτε και επικοινωνήστε καταρχήν, να δείξουμε λίγο από το control την κάρτα επικοινωνίας, την οποία τη θεωρώ πάντα βασική. Στο www.hilectron.gr μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί μπαίνετε και βλέπετε όλα τα βιβλία του εκδοτικού οίκου, συν τις εκπομπές του κυρίου Πλεύρη μπορείτε να βλέπετε εκεί, τις οποίες κάνουμε εδώ στην Επανελλήνιση. Και οι εκδόσεις Electron στο Facebook, στείλτε μας τα μηνύματά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί αυτό το συμβάν εγώ που έζησα το Σάββατο θα το συζητήσουμε αμέσως με τον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, ήμουνα στο γραφείο το Σάββατο απόγευμα και άκουσα φωνές, κακό, συνθήματα, οργανωμένα πράγματα όμως, έτσι, πολύ οργανωμένα. Πέρασανε καμία 25 παιδιά, γύρω στο 25 χρονών, τα οποία φωνάζανε «Είμαστε εγγόνια κομμουνιστών και τα κονσερβοκούτια είναι ακόμα γυαλισμένα». Ας δείξουμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, το πακέτο, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ βασικό. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν δημιουργούμε διχόνια. Εμείς δίνουμε αποδείξεις για να μειώσουμε όσο γίνεται τον κίνδυνο αυτό της διχόνιας. Να μάθουν τα παιδιά. Τα παιδιά από κάποιον καθοδηγούνται. Μην αφήνετε να καθοδηγούνται, ας έχουν δική τους άποψη. Είναι παιδιά τα οποία είναι ζυμωμένα, καλά, μπορούν να διαβάσουν, να μάθουν και να ανοίξουν τα μάτια τους. Και θα ήμουν πολύ χαρούμενος εκείνη τη στιγμή, βέβαια δίστασα για να σας πω την αλήθεια, να κατέβω κάτω και να τους δώσω αυτό το βιβλίο που θα ξεκινήσουμε σήμερα, κύριε Πλεύρη. Ο λαός ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Για τα κονσερβοκούτια, παιδιά, είναι πολύ βασικό να ξέρετε αυτά τα κονσερβοκούτια ότι δεν σφάξανε μόνο μεγάλους. Σφάξανε και μικρά παιδιά. Σφάξανε και ανήμπορα παιδιά. 5 χρονών, 10 χρονών, 12 χρονών που δεν φταίξανε σε τίποτα. Γιατί εκείνος ο πόλεμος δεν ήταν μεταξύ Ελλήνων. Δεν ήταν εμφύλιος πόλεμος. Ήταν συμμοριτοπόλεμο. Το 2-10-36-05-305 πάρτε το σημερινό μας πακέτο. Είναι χρήσιμο για τα παιδιά σας. Μην το αφήνετε το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν θα μπορέσω να σας υποστηρίξω αργότερα. Πάρτε τώρα τις αποδείξεις, γιατί είναι πολύ βασικό τα παιδιά σας να ανοίξουν τα μάτια τους. Στο 2-10-36-05-305 και θέλω να το σχολιάσουμε, κύριε Πλεύρη, αυτό, γιατί τα παιδιά οπωσδήποτε από κάπου καθοδηγούνται. Τα παιδιά δεν παίρνουν μόνο τους αποφάσεις να λένε τέτοιες κουβέντες. Από κάπου καθοδηγούνται. Υπάρχει μία προπαγάνδα μαρξιστική σήμερα στην Ελλάδα και την νικήσαμε τους αιαμοβουλγάρους αυτούς τους λαβομπολσεβίκους, τους ενίκησε ο στρατός, ο εθνικός και στο Γράμμο και στο Βίτσι μετά 3 χρόνια συμμοριτοπόλεμο και ήτο συμμοριτοπόλεμος. Γιατί? Διότι η μία πλευρά, δηλαδή οι κομμουνιστές, απετελούνται κατά 85% από μη Έλληνας. Ήσαν Αλβανοί, ήσαν Βούλγαροι, ήσαν λεγόμενοι Σλαβομακεδόνες, οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα με σκοπό να διαλύσουν την Ελλάδα,
τη Βόρειο Ήπειρο να την πάρει η Αλβανία, τη Βόρειο Μακεδονία να την πάρει η Γιουγκοσλαβία, την Βόρειο Θράκη και Ανατολική Θράκη να την πάρει η Βουλγαρία, η οποία ήθελε διέξοδο στο Αιγαίο. Για να διαβάσουν όμως τα παιδιά και να έχουν μια αντικειμενική άποψη, πρέπει να ακούνε και τις δύο γνώμες. Εγώ πιστεύω ότι τα Ελληνόπουλα, ασχέτως του τι πιστεύουν, είμαι πεπισμένος ότι έχουν αρκετό μυαλό και θα συμφωνούν μαζί μου στο ότι για να κρίνουμε μία ιδεολογία θα διαβάσουμε και αυτούς που την υποστηρίζουν και αυτούς που την πολεμούν. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση για να σχηματίσουμε προσωπική γνώμη. Δυστυχώς τα αστικά κόμματα, δεν είπε τυχαία ο Λένιν ότι οι αστεί θα μας δώσουν το σκηνή που θα τους κρεμάσουμε. Τρεις γύρους έκαναν οι κομμουνιστές να σφάξουν τους Έλληνες και να επιβληθούν στην Ελλάδα και δεν το κατόρθωσαν. Ιτήθησαν με τα όπλα και έχουν εισβάλει με την αριστερά προπαγάνδα. Οι κομμουνιστές τώρα λένε ότι είναι αριστεροί. Υπάρχει και το ΚΚΕ βέβαια, αυτό το μόρφωμα, αλλά λένε ότι είναι αριστεροί. Μέσα σε αυτό το βιβλίο ο λαός ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Σε 300 περίπου σελίδες θα δείτε ένα πλήθος φωτογραφιών που το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο απαγορεύει να τις δείξουμε. Και συνεπώς εμείς δεν θέλουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τις δείξουμε, κύριε Πλεύρη, και να μην προκαλέσουμε την τύχη μας που λέει ο λόγος. Δεν θέλουμε καμία, σε καμία περίπτωση, αν και είναι κρίμα που δεν τις δείχνουμε, γιατί σίγουρα θα γινόταν αντιληπτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα δείτε τι ήταν το κονσερβοκούτι, θα δείτε πώς κόβαν τους λαιμούς, θα δείτε πώς βγάζαν τις καρδιές αθώων ανθρώπων. Αθώων ανθρώπων. Διότι ένα καπιταλιστή δεν σκότωσαν. Σκότωσαν επιστήμονες Θεοφανόπουλος, πρίτανης του Πολυτεχνείου. Τον τιμά το Πολυτεχνείο, που τιμά τους τάχα νεκρούς του Πολυτεχνείου. Όχι, πρίτανης Θεοφανόπουλος. Μεγάλη ηθοποίη, η τραγωδός, η Ελένη Παπαδάκη. Πώς την εβίασαν και πώς την σκότωσαν. Μάλιστα, θα δείτε φωτογραφία ότι στην κηδεία της το φέρετρο το βαστάει η Μελίνα Μερκούρη. Τότε ήτανε σε αυτό τον χώρο. Μετά πήγε στον άλλο χώρο. Μεταπήδησε και ιδεολογικός βέβαια στον άλλο χώρο. Έχω λοιπόν σε αυτό το βιβλίο συγκεντρώσει τις φωτογραφίες και τα στοιχεία. Τα στοιχεία τι είναι? Έγγραφα. Θα δείτε έγγραφα που δεν μπορεί να τα πιστέψετε. Εδώ ας πούμε έχουμε συμφωνητικό του ΚΚΕ με την Γκεσταπό. Το φαντάζεστε? Ας έρθει ο κύριος Κουτσούμπας, ας μας στείλει ένα κομμουνιστή να μας πει αν αυτά είναι αλήθεια ή όχι. Πρέπει να μάθετε τι είναι η αριστερά. Μέχρι τώρα είχαμε τη Χούντα, την επαρατοδεξιά, την ακροδεξιά, τους χοντοβασιλικούς. Μάθετε και τι είναι η αριστερά. Πάρτε αυτό το βιβλίο. Όχι δεξί, εσείς οι αριστεροί. Γιατί όχι δεξί? Διότι αυτούς που κοροϊδεύουν δεν είναι οι δεξί, είναι οι αριστεροί. Έχει τολμήσει ένας αριστερός να έρθει εδώ να κάνει μια συζήτηση? Ο κύριος Τσουκαλάς του έστειλα το βιβλίο με μια επιστολή, μου το επέστρεψε το βιβλίο. Ορίστε ο Δημοκράτης, θαυμάστε το Δημοκράτη. Μου το επέστρεψε το βιβλίο και την επιστολή μου. Η κυρία Γιαννακάκη, όχι, όχι, μακριά. Να μην ήρθε μέχρι το σαλόνι και έφυγε. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσουμε. Μην μακρηγορήσετε και να δείχνουμε εδώ παράλληλα και τους καταλόγους που έχετε μέσα, κύριε Πλεύρη. Με όλα τα θύματα. Καλά, αυτή, εδώ, είναι, αυτή είναι 200 τόσοι 50 αξιωματικοί του τρίτου στόματος που έχουμε τα ονόματά τους και που σκοτωθήκανε και τα λοιπά. Αλλά θα διαβάσετε εδώ πέρα τις προδοσίες. Κοιτάξτε. Αν είχα τώρα τον κύριο Μπογιόπουλο, αυτό του κομμουνιστά, θα του έλεγα. Ο ριζοσπάστης 12 Ιουλίου 35. Τι λέει? Αν δεν νοικιόμαστε στη Μικρά Ασία, η Τουρκία θα ήταν σήμερα πεθαμένη και εμείς μεγάλη Ελλάδα. Γι' αυτό εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την ήττα στη Μικρά Ασία, μα και την επιδιώξαμε. Ακούστε τι λένε. Συμφωνούνε. Θα δείτε τι έγινε στην Κύπρο. Πώς προδώσανε το διγενή. Πώς αυτοί κατέδωσαν. Και αυτοί βοήθησαν τους Άγγλους να συλλάβουν τον Καραολί. Θα δείτε πώς έλεγαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ τρακατρούχες και αεροβοβιστές. Θα δείτε πώς πρόδωσαν την 28η Οκτωβρίου. Οι επιστολές του Ζαχαριάδη, οι οποίες δημοσιεύονται εδώ, γιατί έστειλε επιστολές, θα δείτε ότι λέει ότι ο πόλεμος που κάνει ο Μεταξάς είναι κατακτητικός. Το φαντάζεστε? Μα είναι τρελά πράγματα. Και δεν το λέει ο Ζαχαριάδης, αποφάσεις των ολομελιών του ΚΚΕ. Οι γενικοί γραμματείς του ΚΚΕ θα τους δείτε ποιοι ήσαν και τι τέλος είχε ο καθένας. Θα δείτε επίσης και σύγχρονα πράγματα.
πως ο Γενικός Εισαγγελέας της Μόσχας τώρα, στις μέρες μας, ζητάει πίσω τα λεφτά από το ΚΚΕ που έφαγε από τη Ρωσία, έφαγε. Αυτά είναι τα δημοσιεύματα, τα βλέπετε. Τα δημοσιεύματα, δεν σας τα λέω εγώ. 2,5 δις έφαγε το ΚΚΕ από τη Ρωσία. Και θα δείτε πόσα λεφτά πέρανε. Σε δολάρια, σε γαλλικά φράγκα, σε ελβετικά φράγκα, σε μάρκα, σε λίρες Αγγλίας, σε δραχμές. Πού πήγαν όλα αυτά, δεν δίνουν λογαριασμό και παραβιάζουν και τον νόμο. Διότι ο νόμος λέει πρέπει να λες ποιοι σε χρηματοδοτούν. Και αυτοί λένε εμείς δεν θα σας λέμε ποιοι χρηματοδοτούν. Και τι κάνει ο εισαγγελέας, τίποτε, τίποτε. Θα διαβάσετε εδώ μέσα. Έχετε και την επιστολή του Γεωργίου Παπανδρέου, κύριε Πλεύρη, εδώ να τη δείξουμε. Δεν είναι επιστολή, είναι εγκύκλιο. Που λέει ότι ο κομμουνισμός είναι εχθρός του έθνους. Και ότι όσοι οι δάσκαλοι είναι αριστεροί, πρέπει να τους διώξουν. Αυτά τα λέει το 64. Τέλος πάντων, ας προχωρήσω παρακάτω, θα δείτε πώς εξευτιλίζονται οι ίδιοι κομμουνιστές από τις δικές τους πηγές. Λένε ας πούμε για τον Μάρκο Βαφιάδη, αυτόν τον αρχηγό του Δημοκρατικού Στρατού, γράφουν στην αρχή σε αποφάσεις. Εδώ μέσα έχουμε πηγές μόνο από κομμουνιστικές πηγές. Στις πιο δύσκολες στιγμές ο Μάρκο στάθηκε ο ατράνταχος βράχος που πάνω του τσακίζονταν τα μαλλιασμένα κύματα της μοναρχοφασιστικής αντίδρασης. Μα έχουμε τον Μάρκο, ο οποίος είναι σαρκωτής των υψηλών ιδανικών κτλ. Μόλις τον ρίξανε, αρχίσανε. Ο Μάρκος είναι αρεμάλι. Ακούστε τώρα απόφαση του ΚΚΕ, ολομελιών, να λέει ο Μάρκος είναι αρεμάλι. Ο Μάρκος δεν ήταν ποτέ κομμουνιστής. Ο Μάρκος δεν είχε ποτέ κομματικότητα. Από τον Μάρκο όλα πρέπει να τα περιμένουμε. Συνεχίζουν για τον Μάρκο. Ο Βαφιάδης, ενώ τον λέγαν το διαμάντι του στρατού τους, τι λένε τώρα και τα δημοσιεύουν στις εφημερίδες και στα περιοδικά του. Ο Μάρκος, ο Βαφιάδης είναι στρατιωτικά τενεκές. Α, φράσεις. Μόλις το διαβάσετε αυτό και θα δείτε τι γίνανε οι γενικοί γραμματείς όλοι. Αρβανίτης, διεγράφει ως οπορτουνιστής. Δημητράτος, διεγράφει ως ύποπτος. Κορδάτος, διεγράφει κατηγορητής ως διαστρεβλωτής. Σαργολόγος, διεγράφει κατηγορητής ως πράκτορας. Αποστολίδης, διεγράφει κατηγορητής ως χεροσκόπος. Πουλιόπουλος, διεγράφει κατηγορητής. Σταυρίδης, κατηγορήθηκε τα λοιπά όλοι. Χαϊτάς. Ετουφεκλής στη Ρωσία, Σιάντος, εδωροφονήθη υπό του ΚΚΕ. Ακόμα και ο Ζαχαριάδης, τώρα τον αποκατέστησαν. Οι Καραγκιόζηδες αποκατέστησαν τον Ζαχαριάδη, τον οποίον 17 χρόνια τον είχαν εξορία στη Σιβηρία. Στη Σιβηρία εξορία. Και ο Φουκαράς πόσο δυστύχησε, έχουν δημοσιευτεί περιγραφές. Λοιπόν, εδώ μέσα θα δείτε όλη την αλήθεια για την αριστερά. Και προκαλώ τους αριστερούς να βγάλουν ένα βιβλίο που λέγανε «Ο λαός ξεχνά, δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». Ναι, βγάλτε ένα βιβλίο να δούμε τι σας έκανε η δεξιά. Να δούμε τι σας έκανε η δεξιά. Ποιο παιδομάζωμα έκανε η δεξιά, ποιες σφαγές έκανε η δεξιά, ποιο συμμορυτοπόλεμο έκανε η δεξιά, ποιες προδοσίες έκανε η δεξιά. Δείχτε τα μας, θα τα μάθουμε. Διότι εγώ δεν είμαι δεξιός. Εγώ είμαι ακροδεξιός. Εγώ είμαι χουντικός. Είμαι στην άλλη άκρη. Τα λέω αυτά εν καιρό δημοκρατίας. Μου δίνει η δημοκρατία το δικαίωμα να λέω ότι είμαι χουντικός. Ναι, μου το δίνει το δικαίωμα. Και τι σημασία έχει. Έρχεται εδώ ένας βουλευτής να μου πει: δεν τρέπεσαι να λέτε ότι είστε χουντικός, που η Χούντα τυράννησε τον ελληνικό λαό κτλ. Και να με συντρίψει και να ντρέπομαι να εμφανιστώ. Ελάτε κύριε Αγιανακάκη, ελάτε κύριε Τσουκαλά. Τι είπατε κύριε Αγιανακάκη, ότι είμαι αντισημίτης. Ελάτε εδώ να με κατηγορήσετε γιατί είμαι αντισημίτης. Και να σας απαντήσω. Ποιο όπλο έχουμε, τον διάλογο. Θέλουμε να ακούσουμε και την άλλη γνώμη. Να πείσουμε ή να πειστούμε. Αυτή είναι η διάθεσή μας. Και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Προχθές έγινε η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Μίλησαν για ένα εθνικό θέμα, όχι. Μίλησαν για ένα κοινωνικό θέμα, όχι. Μίλησαν για το δημογραφικό που χανόμεθα. Μίλησαν για τη μαζική εισβολή των ξένων που αλλοιώνουν την εθνολογική σύνδεση του πληθυσμού της χώρας. Μίλησαν για την υπογεννητικότητα. Μίλησαν για τα ναρκωτικά που είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Σε θανάτους ζούμε πραγματικότητα. Όχι, γιατί μίλησαν για τον πρόεδρο Δημοκρατίας. Για τα κομματικά τους. Για τα κομματικά τους και μόνο μίλησαν. Με τέτοιους θα οδηγηθεί η Ελλάς από το κακό στο χειρότερο. Κύριε Πλεύρη, όμως εδώ να σας διακόψω λίγο πριν δείξετε το βιβλίο βεβαίως, το 210-36-05-305. Για τα παιδιά σας και μόνο. Αυτό το συμβάν που έγινε το Σάββατο είναι τυχαίο που δεν θρηνήσαμε θύματα.
Όταν προκαλείς, και ο αντιρατσιστικός, νομίζω, κύριε Πλεύρη, θα μας το πείτε κι εσείς, είναι όταν δεν προκαλείς, έτσι, δεν θεωρείται, όταν δεν είναι πρόκληση, έτσι, δεν είναι, ή κάνω λάθος, κάτι τέτοιο γράφει στο αντιρατσιστικό. Δεν κάνεις λάθος, αλλά μην ξεφεύγουμε από το θέμα. Στο 2-10-36-05-305 πάρτε όλα τα στοιχεία για τα παιδιά σας, πρέπει να τα βοηθήσετε. Τα παιδιά που βγήκαν έξω έχουν παρασυρθεί. Βοηθήστε τα να ξεθολώσει το τοπίο. Στο 2-10-36-05-305 από 100 ευρώ μόνο με 30 παίρνει το πακέτο. Και θέλω να συνεχίσουμε σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο έχει γράψει. Μισό λεπτό, ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό γιατί είναι σημαντικό. Πρέπει να πούμε αυτό. Σε αυτές εδώ τις 300 τόσες σελίδες θα δείτε και το φλωράκι με ρωσική στολή. Απευθύνομαι πού? Στη νεολαία, η οποία αριστερίζει. Όσοι αριστερίζει. Παιδιά, διαβάστε. Πάρτε τα στοιχεία και αφού πάρετε τα στοιχεία και δεν πιστείτε, να είστε αριστεροί. Εάν πιστείτε όμως, να γυρίσετε εναντίον των αριστερών με μίσος. Γιατί? Γιατί σας εξαπάτησαν. Περισσότερο μίσος χρειάζονται τα αστικά κόμματα, τα οποία δεν έχουν βγάλει ένα βιβλίο για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για τον εθνικισμό, διότι όλοι είμαι θα εθνικιστέ. Όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας και θέλουμε να αγωνιστούμε για το καλό της. Άλλο αν οι δημοκράτες μας τα έχουν κάνει όπως το κάνανε. Και δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, διερχόμεθα πολύ μεγάλη κοινωνική, ηθική, παθαίνουμε κρίση αξιών. Δεν υπάρχουν σήμερα αξίες, δεν υπάρχουν ιδανικά. Ποιο ιδανικό έχει σήμερα η νεολαία? 5.500 Έλληνες γιατροί, νέοι, έφυγαν από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και εργάζονται στη Γερμανία. Και εκατομμύρια μας έρχονται οι Πακιστανοί, οι Ινδοί, και έχουμε και το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο αφού επί επταετίας έγλυφε την 21η Απριλίου, και το ξέρω καλά, διότι ήρχοντος στο γραφείο μου γονικλινής, στο γραφείο του Συνταγματάρχου Λαδά που ήμουν διευθυντής και το υπεύθυνο της ασφαλείας, και ερχόταν όλοι του Συμβουλίου Επικρατείας. Και αν θέλουνε, μπορούν να με μηνύσουνε, μπορεί να με καλέσουν να τους πω και τις αποφάσεις των ολομελιών του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, που λέγανε το καθεστώς είναι νόμιμο, ότι έκανε επανάσταση, ότι δημιούργησε δίκαιο, με υπογραφή Μιχάλης Στασινόπουλος. Άλλο μετά αν τσακώθηκε ο Στασινόπουλος, που ήταν και καθηγητής μου, με τον Παπαδόπουλο για άλλο θέμα. Κύριε Πλεύρη, πριν φτάσουμε σε αυτό το βιβλίο που τα γράφετε όλα, 21 Απριλίου 1967, εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε με το βιβλίο σας αριστερά. Εν συνεχεία πάμε στο βιβλίο «Η Μεγάλη Καταχνιά», το οποίο αναφέρει μέσα όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις και τα λοιπά και το τι προσφέραν σε αυτόν τον τόπο. Έχετε εικόνα και θέλουμε να μας μιλήσετε, γιατί αυτό το βιβλίο του κυρίου Κοσιώρη είναι πολύ βασικό. Θα δείτε όλη την προδοσία κάποιων αντιστασιακών οργανώσεων και πώς λειτουργήσαν. Στο 2-10-36-05-305 είναι μόνο στοιχεία η σημερινή μας εκπομπή. Για τα παιδιά σας το κάνετε. Από 100 ευρώ μόνο με 30. Και κύριε Πλεύρη, θέλω το σχολείο σας για αυτό το βιβλίο. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι, με διέκοψες όμως και δεν είπα αυτό που ήθελα για γιατί το θα το πούμε στην 21 Απριλίου μετά. Ούτως ή άλλως έχουμε το βιβλίο. Να πω. Το Συμβούλιο Επικρατείας απεφάνθη ότι μπορεί να μπει στη Σχολή Ευελπίδων και να ξέρει αξιωματικός ένας ο οποίος δεν είναι Έλλην στο γένος. Τα είχε κάνει αυτά ένας Γρεκύλος όταν ήταν Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Προσέφηγαν κάποιους στο Συμβούλιο Επικρατείας και το Συμβούλιο Επικρατείας με τον νομικισμό και την υποτέλεια προς την εξουσία που το διακρίνει είπε βεβαίως. Συνεπώς αύριο στην 20 Μαρτίου, στην 28 Οκτωβρίου θα παρελάβουν στρατιώτες, αξιωματικοί. Ποιοι? Κίτρινοι, κάφροι, κόκκινοι, Πακιστανοί. Αυτή είναι η Ελλάς. Τέτοια Ελλάδα θέλουμε. Πολυφυλετική. Όχι, θα διατηρήσουμε την καθαρότητα της φυλής μας. Δεν καταπιέζουμε κανένα, δεν κατηγορούμε κανένα. Θέλουμε να μείνουμε Έλληνες. Ποιος έχει το δικαίωμα να μας στερήσει αυτό το να είμεθα Έλληνες? Το Συμβούλιο λοιπόν Επικρατείας είπε ότι μπορεί να είναι κάποιος όχι Έλληνες στο γένος, αλλά να έχει την ελληνική ηθαγένεια. Κύριοι Σύμβουλοι της Επικρατείας, πλην δύο και έβγε τους, μάθετε, μην μπερδεύετε την ηθαγένεια με την πολιτογράφηση. Άλλο η ηθαγένεια, η οποία είναι το ηθής, που σημαίνει κατευθείαν, γιώτα ύψιλον, σημαίνει κατευθείαν και το γένος στη φυλή. Και άλλο η πολιτογράφηση. Μπορεί να γίνω Κινέζος πολίτης, αλλά Κινέζος δεν θα γίνω ποτέ, διότι ηθαγενής είμαι Έλλην. Πηγαίνεις αυτή τη στιγμή στο αρμόδιο κρατικό διοικητικό γραφείο και για κάποιους λόγους τυπικούς σου δίνουν την ελληνική υπηκότητα. Δεν σε κάναν Έλληνα στην ηθαγένεια.
Δεν είσαι Έλληνας. Είσαι Κάφρος, είσαι Πακιστανός, είσαι Ινδός, είσαι Βούλγαρος, ό,τι άλλο θες. Έλληνας δεν είσαι. Γιατί? Διότι την ιδιότητα του Έλληνος, την ηθαγένεια δηλαδή, τη δίνει μόνον η φύση. Το αν γεννηθούμε Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ρώσοι, Ιάπωνες, δεν το αποφασίζει κανένα κράτος, καμία διοίκηση. Και δεν είναι Έλληνας ο οποιοδήποτε χαζοανατολίτης, ο οποίος έχει στην τσέπη του ένα μπακαλόχαρτο που του δίνει την ελληνική υπηκότητα. Έλληνες είναι μόνο αυτοί που, όπως το έλεγαν οι πρόγονοί μας, οι όμεμοι. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικών ζώων, λέει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά, προσούς φύση συγγένεια εστί, με αυτούς που έχει φυσική συγγένεια. Εγώ δεν έχω ως Έλλην φυσική συγγένεια με ένα κάτοικο της Μπαζουτολάνδης, ο οποίος ήρθε εδώ να μας φέρει τη σύμφωλη και τον έμπολα κτλ. Όμως το Συμβούλιο Επικρατείας αγνοεί ακόμα και την ορολογία την σωστή της ελληνικής γλώσσης. Το βιβλίο αυτό, «Η Μεγάλη Καταχνιά», αναφέρεται στην περίοδο 41-44, το έχει γράψει ο κύριος Κοσιώρης, και μέσα εδώ θα δείτε πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία. Στις 250 σελίδες του θα δείτε τι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Συχνά ακούτε τους αριστερούς να λένε «Είναι εθνικιστής, είναι εθνικιστής». Τι θα πει εθνικισμός? Υπάρχει ένα βιβλίο στην Ελλάδα που να λέει το τι είναι εθνικισμός? Βεβαίως χρειάζονται απαραίτητα βιβλία. Ο κομμουνισμός έχει το κομμουνιστικό μανιφέστο. Όποιος το πιστεύει είναι κομμουνιστής. Άμα το διαβάσετε και συμφωνήσετε κάπου, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Η Δημοκρατία έχει βγάλει ένα βιβλίο να μας λέει τι είναι η Δημοκρατία, τέλος πάντων. Εδώ η κοσμοθεωρία του εθνικισμού είναι κοσμοθεωρία, είναι βιοθεωρία. Είναι μία αναλυμένη πλήρης ιδεολογία του ανθρώπου. Η αγάπη προς το έθνος. Αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή περί φυλής και τι σημαίνει, έτσι. Η φυλή, αυτά όλα που γράφω μέσα εκεί, γιατί τον εθνικισμό τον έχει αναλύσει λεπτομερώς ο Πλάτων, διαστόματος ο Κράτους και ο Αριστοτέλης. Καταφεύγουμε στους αρχαίους. Γιατί? Απλούστατα. Διότι οι πρόγονοι μας τα είπαν όλα. Δεν προσέθεσαν οι βάρβαροι τίποτε. Όλα τα είπαμε και αγωνιζόμεθα να αποδείξουμε ότι οι Έλληνες τα είπαν όλα. Τώρα με την Αμφίπολη ας μας δείξουν όλοι οι Ευρωπαίοι το 300 τόσο π.Χ. που ήσαν και τι είχαν. Τίποτε. Τίποτε. Ιστορικώς ανύπαρκτοι ήσαν τότε. Έχουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο, «Ο λαός ξεχνάει τη σημαίνει αριστερά». Έχουμε αυτό το βιβλίο που λέει ποια είναι η κοσμοθεωρία του εθνικισμού. Έχουμε αυτό το βιβλίο, «Η Μεγάλη Καταχνιά», μεταξύ 41-44, τι συνέβαινε στην πατρίδα μας. Γιατί πρέπει να τα μάθουμε. Η γνώση του παρελθόντος διευκολύνει στην αντιμετώπιση του μέλλοντος, αλλά και του παρόντος. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο είναι «Η Κριτική των Ιδεών». Εδώ γίνεται μία κριτική, θα είναι αρκετά βιβλία θα βγουν, σε 255 σελίδες γίνεται μία κριτική του κομμουνισμού, της δημοκρατίας, του εθνικισμού. Αυτές είναι τρεις αντιμαχόμενες ιδεολογίες. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι λέει κάθε μία. Δεν υπάρχει σύστημα που να έχει μόνο καλά, όπως δεν υπάρχει σύστημα που να έχει μόνο κακά. Ακόμα και ο κομμουνισμός έχει και αυτό στα καλά του. Πιο καλό, ότι τους εμπόρους ναρκωτικών τους καθάρισε. Εκεί που δεν μπορώ να βρω εγώ ένα καλό είναι στη δημοκρατία. Δεν μπορώ. Το ότι μου επιτρέπει εμένα και μιλάω, αυτό είναι λόγια. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι πράξεις. Η δημοκρατία σου δίνει στα λόγια, ξέρετε πόσα δικαιώματα. Ανοίξτε το Σύνταγμα. Θα δείτε το άρθρο 21-22. Τι λέει? Ότι το κράτος φροντίζει να δώσει στέγη στους Έλληνες που δεν έχουν τη στέγη, και όχι μόνο δεν την έχουν, αλλά δεν είναι και επαρκής. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Σου δίνει σήμερα το κράτος στέγη? Όχι. Απέναντίας την παίρνει. Τι λέει το επόμενο άρθρο? Ότι το δικαίωμα εργασίας που έχουν οι Έλληνες το ικανοποιεί το κράτος. Το κράτος σου εξασφαλίζει εργασία. Σου δίνει το δικαίωμα να έχεις εργασία και στην εξασφαλίζει. Διαβάστε, 21, 22, 23, στα άρθρα του Σύνταγματος. Έχουμε σήμερα 2,5 εκατομμύρια ανέργους. Πού είναι το κράτος που σου εξασφαλίζει το δικαίωμα? Πού είναι το κράτος που σε φροντίζει? Το άρθρο 1. Λαϊκή κυριαρχία.
Όλη η εξουσία πηγάζουν από το λαό. Μπορεί να μου πείτε, ο κύριος Παπούλιας, ο λαός τον έβγαλε. Όχι. Την κυρία Φόφη γεννηματά, ο λαός την έκανε υπουργό. Όχι. Πού είναι η λαϊκή κυριαρχία και πόσα άλλα, όλα παραβιάζονται στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν τηρείται. Δεν τηρείται από αυτούς οι οποίοι ορκίζονται σε αυτό. Και ορκίζεσαι στο Σύνταγμα και στην πατρίδα. Πατρίδα και το Σύνταγμα το ίδιο. Και αν το Σύνταγμα βλάπτει την πατρίδα, τι κάνουμε, το τηρούμε τότε το Σύνταγμα. Και πόσα συντάγματα έχουμε αλλάξει. Πρέπει να αλλάζουμε και τους όρκους. Σκεφτείτε ότι το Σύνταγμα που πήραμε το 1843 δεν μας το έδωσαν τίποτε κάποιοι πολιτικοί. Ένας στρατηγός και ένας συνταγματάρχης. Αυτοί είπαν να πάρουν Σύνταγμα. Μακρυγιάννης και Καλέργης. Και άμα διαβάσετε στις αναμνήσεις του Σκουλούδιου που περιγράφει και τον Καλέργη τι έκανε, και αν διαβάσετε και τον ίδιο τον Καλέργη, ξέρετε τι λέει. Πήγα στην πλατεία Συντάγματος και δεν βρήκα ψυχή. Ουδέ ψυχή οι γεννητοί να πήντησαν. Και διέταξε τους στρατιώτες με τους που είχε πάει εκεί να ανοίξουν τις φυλακές. Σας τα έχουν πει ποτέ αυτά? Τα λένε ποτέ στο σχολείο ότι διώξανε περιτρήματα της αγοράς αυτούς που ήσαν πρωί-πρωί χαράματα στην αγορά, τους μάζεψαν οι στρατιώτες. Όντι να πίντον δια της πάθης. Με το σπαθί τους διώξαν στην πλατεία Συντάγματος. Και περιτρήματα της αγοράς και οι φυλακισμένοι τους οποίους βγάλανε φωνάξανε «Ζήτω το Σύνταγμα». Έτσι πήραμε το Σύνταγμα. Ποιος λαός και ποια επανάσταση. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Καλέργης που έκανε την επανάσταση, σας τα λέω εγώ. Αυτές όμως τις αλήθειες σκόπιμα σας τα κρύβουν. Και τι προσπαθούμε εμείς? Με δύο όπλα. Την αλήθεια και το διάλογο. Τη μεν αλήθεια σας την παρουσιάζουμε, τον διάλογο δεν τον έχουμε. Δεν έρχονται εδώ. Γράφτε σε ένα βουλευτή, πάρτε τον κύριο Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη, ελάτε εδώ. Μίλησα με την ιδιαιτέρα του κύριου Βαρεμένου, τον οποίο η κυρία Λιάνη τον διέκοπτε στη τηλεόραση και την πήρα τηλέφωνο και λέω: πέστε στον κύριο Βαρεμένο, τον οποίο τον γνωρίζω, πέστε στον κύριο Βαρεμένο που είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ντροπή που τον διέκοπτε και δεν τον αφήνει να μιλήσει. Και τον καλώ να έρθει στην εκπομπή μου. Μιλιά, τίποτε. Ούτε ο κύριος Βαρεμένος, ούτε η ευγενεστάτη ιδιαίτερα του. Η κυρία Λιάνη Κανέλη. Τι φωνάζετε, κυρία Κανέλη μου? Φωνάζετε όταν είστε με τον κύριο Τσουκαλά, τον κύριο Βαρεμένο? Ελάτε να φωνάξετε σε εμάς. Ελάτε, κυρία Κανέλη μου, εδώ να συζητήσουμε. Ελάτε. Κύριε Πλεύρη, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει να μας χωρίσει κανείς να μπει ανάμεσά μας, οπότε γι' αυτό δεν έρχονται. Και όλες για μας το κάνουν. Για μας λοιπόν, το κάνουν οι άνθρωποι. Λέμε μερικές αλήθειες. Τα βιβλία αυτά. 21 Απριλίου. Διαβάστε, διαβάστε για την 21 Απριλίου. Έχει και ένα DVD που θα δείτε από την εποχή της 21 Απριλίου με τα πρόσωπα τα οποία έλαβαν μέρος, οι συνταγματάρχοι. Θέλω να τονίσουμε ότι είναι επιστημονική μελέτη, έτσι. Ας είναι όλως η απάντηση από νομικής πλευράς που έχει γίνει μόνο, τότε η δίκη κτλ. Στο 2-10-36-05-305 πάρτε όλα τα στοιχεία. Τώρα για τα παιδιά σας πάρτε τα. Τα παιδιά σας κινδυνεύουν από εκείνους που τα καθοδηγούν. Εσείς αύριο θα την πατήσετε γιατί άλλος καθοδήγησε τα παιδιά. Πάρτε λοιπόν όλα τα στοιχεία και μεταδώστε τα στα παιδιά. Καλό θα τους κάνετε. Αύριο αυτά τα παιδιά θα κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Βοηθήστε τα παιδιά να μπορούν αύριο να ανταπεξέλθουν. Έρχεται και αιώνας. Πάρτε τα στοιχεία τώρα. Στο 2-10-36-05-305 από 100 ευρώ μόνο με 30. Πρέπει συγγνώμη να που σας διέκοψα, πρέπει κύριε Πλεύρη, αλλά. Με διακόψη να μου ζητά συγγνώμη. Οπότε στο τέλος δεν έχει νόημα. Συγγνώμη. Λοιπόν, πρέπει να λέγουμε την αλήθεια. Να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, διότι έχουν λεχθεί πολλά ψέματα. Δεν μου αρέσει να μονολογώ. Γίνομαι κουραστικός που το ακούτε ότι τους καλώ τον κύριο Τσουκαλά και τα λοιπά. Μου λένε μη τα λες. Όχι, θα τα λέμε. Κάθε φορά να ξέρει ο κόσμος ότι αυτοί οι δημοκράτες, οι βουλευτές δεν έρχονται. Να έρθει ο κύριος Τσουκαλάς εδώ. Του πω, κύριε Τσουκαλά, πέστε μου. Γιατί επί χούντας όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί ήσαν κερδοφόροι και τώρα όλοι είναι χρεοκοπημένοι? Γιατί οι Ολυμπιακοί, οι ΔΕΗ, ΟΤΕ θησάβησαν, οι σιδηρόδρομοι, τα ασφαλιστικά ταμεία και τώρα είναι χρεοκοπημένα? Γιατί φάγανε τα λεφτά στο χρηματιστήριο του κόσμου? Γιατί φάγανε τα λεφτά του κόσμου στα ομόλογα? Πέστε μου, γιατί η Χούντα δεν είχε μνημόνιο? Γιατί δεν χρώσταγε λεφτά έξω η Χούντα? Γιατί δεν είχε μία τρόικα να τη διοικεί? Και κάτι άλλο, κύριε Τσουκαλά μου, πάρτε όλους τους βουλευτές μαζί και βάλτε απέναντι 15 συνταγματάρχες της Χούντας. Ξέρετε ότι από το 40 μέχρι το 49, 10 χρόνια, αυτοί πολεμούσαν για την Ελλάδα και πήραν χρυσά αριστεία Ανδρείας. Οι δικοί σας τι κάνανε?
Για την Ελλάδα, κύριε Τσουκαλά, εσείς τι έχετε προσφέρει? Τι έχετε προσφέρει στην Ελλάδα? Πότε αγωνιστήκατε για την Ελλάδα? Σαν τον Παπανδρέου μήπως? Και ο Ανδρέας, αλλά και ο άλλος, ο Γεωργάκης. Γεωργάκη το λέμε και λένε ότι είναι και αφελής. Πανέξυπνος είναι. Ατσίδα είναι. Γιατί? Διότι ήταν 20 χρόνια υπουργός, διότι δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή του, διότι έγινε και 2 χρόνια πρωθυπουργός, διότι ζει στα καλύτερα ξενοδοχεία των πρωτευουσών της Ευρώπης, περνάει άριστα, και εμείς που δουλεύουμε και αγωνιζόμεθα τον λέμε ότι είναι ο Γεωργάκης. Δεν είναι ο Γεωργάκης. Εμείς είμαστε ο Κωστάκης, ο Γιαννάκης, ο Δημητράκης, και αυτός είναι ο Γιώργαρος. Βρήκε τα κορόιδα εσάς που τον ψηφίσατε. Έχετε τώρα τον κύριο Τσίπρα. Πάει και βλέπει τον Πάπα. Ξέρετε τι σημαίνει ο Πάπας? Ο μεγαλύτερος μισέλιν και ο μεγαλύτερος εχθρός της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας. Και πάει εκεί. Και σωστά είπε ο κύριος Σαμαράς, πηγαίνει στον Πάπα, πηγαίνει στο Άγιο Όρος, αλλά όταν σου δώσαν το Σταυρό, δεν τον εφήνισες, έφυγες. Μα δεν είναι χριστιανός. Θα τον ψηφίσετε εσείς οι φανατικοί χριστιανοί που μιλάτε και αντίον της ιδωλατρίας? Τι κάνετε, σεβασμιότατε, πανιερότατε, πώς να σας αποκαλέσουμε, μακαριότατε, αρχιεπίσκοπε? Δεν έχουμε έναν Χριστόδουλο, δεν έχουμε ένα Χριστόδουλο. Κύριε Πλεύρη, να μιλήσω. Κύριο Ιερώνυμο. Να μιλήσουμε και για το τελευταίο σας βιβλίο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Για ένα ξεγυρισμένο, για μια ξεγυρισμένη χούντα έχετε μιλήσει, σε αυτό που το αναφέρετε μες στο βιβλίο. Εδώ μέσα είναι πώς έγινε η Κομμουνιστική Επανάσταση και πώς έγινε η Κομμουνιστική Επανάσταση στη Ρωσία και η Κομμουνιστική Επανάσταση στην Κίνα. Μάο και Λένιν. Εκεί θα δείτε τι θα πει χούντα. Όχι Παπαδόπουλος. Ποιος Παπαδόπουλος? Παπαδόπουλος ήταν, έπρεπε να ήταν επίτροπος νωρία εκκλησίας. Διαβάστε να δείτε τι εστί Μάο και τι εστί Λένιν. Προσωπικότητες μεγάλες. Αποκαλυπτόμεθα. Αλλά τώρα οι δημοκράτες μας εδώ λένε ο ηγέτης της Κούβας, ο Κάστρο. Ηγέτης δεν είναι δικτάτορ. Δικτάτορ ήταν ο Σαντάμ Χουσέιν, ο ηγέτης της Κούβας. Όλες οι δικτατορίες, το Κουβέιτ και τα λοιπά, αυτά τα Εμιράτα που έρχονται εδώ που είναι στιγνή θεοκρατική δικτάτορες, εμείς τους υποδεχόμεθα. Ο Παπαδόπουλος ήταν ο τύραννος. Έχει μεγάλη σημασία για τον ελληνικό λαό ένα απλό πράγμα, στο οποίο δεν μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Να μαθαίνουμε την αλήθεια. Εμείς αυτό αγωνιζόμεθα, για την αλήθεια. Λέμε την αλήθεια τη δική μας, ακούμε και την άλλη αλήθεια. Αλλά δεν έρχονται, διότι έχουμε σε όλα δίκιο. Τι να έρθουν να μας πούνε? Όταν ανακοινώνει η Βουλή ότι 6.300.000 Έλληνες επίσημα, ανακοινώνεται από τη Βουλή, ζουν στα όρια της φτώχειας, εκ των οποίων τα 2.000.000 είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Τι άλλο θέλετε? Δεν βλέπετε ότι το καθεστώς είναι αποτυχημένο? Δεν το βλέπετε? Θέλετε να πεινάσετε, να μην έχετε να φάτε? Δεν το βλέπετε ότι είναι αποτυχημένο? Και για να τελειώνω. Πριν τελειώσετε, γιατί εσείς θα κάνετε το κλείσιμο πάλι σήμερα, στο 2-10-36-05-305. Θέλω να πάρετε τα βιβλία σήμερα για τα παιδιά σας. Τα παιδιά τα οποία είδα το Σαββάτο κινδυνεύουνε. Προσέξτε τα παιδιά σας. Δεν ξέρετε από ποιους καθοδηγούνται. Και αυτοί που τους καθοδηγούν ενδεχομένως να έχουν και αυτοί θολοτοπίο. Βοηθήστε εσείς οι ίδιοι τα παιδιά σας. Διαπαιδαγωγήστε τα εσείς οι ίδιοι. Είσαστε οι καλύτεροι δάσκαλοι. Στο 210-36-05-305 από 100 ευρώ μόνο με 30 για σας τους γονείς, για να βοηθάτε τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας αύριο θα κυβερνούν σε αυτόν τον τόπο. Εάν ξέρουν για κονσερβοκούτια και εάν ξέρουν ότι οι Έλληνες πρέπει να μισκιούνται μεταξύ τους, θα φταίτε εσείς. Στο 210-36-05-305 πάρτε τώρα όλα τα στοιχεία. Όλα τα στοιχεία όμως, γιατί υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την 21 Απριλίου ότι τελικά δικάστηκε και απεδείχθη ότι ήταν σωστό το καθεστώς. Ο λαός ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Δείτε όλα τα εγκλήματα μέσα, γιατί φοβάστε. Εμείς δεν μπορούμε να τις δείξουμε τις φωτογραφίες. Λυπάμαι για το ΕΣΟΥΡΟΥ που δεν μας δίνει τέτοιο δικαίωμα, αλλά πρέπει να τις δούνε τα παιδιά. Πάρτε τη μεγάλη καταχνία για να δείτε όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις τελικά ποιες ήταν και τι δεν κάνανε.
Τα πρόσωπα και γεγονότα για ξεγυρισμένες χούντες μιλάμε τώρα και αφήστε 21 Απριλίου κτλ. Και μεταξύ σας ενδεχομένως να ήταν λίγος μπροστά στο ΜΑΟ, κύριε Πλεύρη, έτσι. Και κριτική ιδεών και DVD και κοσμοθεωρία του εθνικισμού από 100 ευρώ μόνο με 30 στο 2136-05305. Θα κάνετε εσείς το κλείσιμο σήμερα, κύριε Πλεύρη, και θέλω να αφήσετε ένα πολύ ωραίο μήνυμα στον κόσμο. Σήμερα το πρωί παρακολούθησα στην εκπομπή του κυρίου Καμπουράκη Οικονομέα μία συζήτηση μεταξύ του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σκουρλέτη, και του υπουργού, του κυρίου Γιακουμάτου. Ο κύριος Σκουρλέτης υπεστήριξε και παρά την επίθεση την οποία του έκανε ο κύριος Γιακουμάτος και την πρότασή του να ανακαλέσει, δεν ανακάλεσε, ότι μαζεύει λεφτά η Νέα Δημοκρατία για να εξαγοράσει βουλευτάς και μίλησε για κουμπαρά κτλ. Έγινε μία συζήτηση και αν του λέει ο κύριος Γιακουμάτος δυσφημείτε τον πολιτικό κόσμο, οι βουλευτές εκείνο το άλλο κτλ. Εάν ο κύριος Σκουρλέτης ξέρει ότι μαζεύει Νέα Δημοκρατία λεφτά, όπως είπε, για να εξαγοράσει βουλευτάς, έπρεπε να είχε πάει στον εισαγγελέα. Ορθώς ο κύριος Γιακουμάτος είπε ότι πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας, γιατί όταν κατηγορούνται επίσημα ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προτίθεται να εξαγοράσουν βουλευτάς για να ψηφίσουν στην εκλογή του Προέδρου, δεν μπορεί να μένει αδιάφορος εισαγγελέας. Θα περιμένω μία μέρα και αύριο. Εάν και αύριο ο κύριος εισαγγελέας δεν καλέσει τον κύριο Σκουρλέτη να αποδείξει αυτά που λέει, εγώ θα καταθέσω μία μηνυτήριο αναφορά και θα ζητώ να επέμβει ο εισαγγελέας. Όχι γιατί με ενδιαφέρει το ήθος του πολιτικού κόσμου, διότι εάν μεν έχει δίκιο ο κύριος Σκουρλέτης, πρέπει να τιμωρηθούν εκείνοι που αναξαγοράσουν οι βουλευτές. Εάν έχει άδικο ο κύριος Σκουρλέτης, πρέπει να τιμωρηθεί αυτός. Κάποτε στην Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει η ένομος τάξης. Από εκεί και πέρα, αγαπητοί τηλεθεατές, με όχι εγωισμό, σας λέω ότι τους προκαλούμε να έρθουν να συζητήσουμε μαζί για τη Χούντα. Προσέχτε, τους λέω κατά πρόσωπον, εγώ είμαι χουντικός. Ελάτε να συζητήσουμε και να συγκρίνουμε την περίοδο της Χούντας του Παπαδοπούλου με τη σημερινή περίοδο. Ελάτε. Δεν έρχονται. Ένας ο οποίος αποφεύγει την σύγκρουση, την διαλεκτική, σημαίνει ότι έχει άδικο. Χαίρετε. Και θα